Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με πολλούς αξιόλογους και σπουδαίους ανθρώπους, Έλληνες και ξένους, και να φωτογραφηθώ μαζί τους. Είναι η πρώτη φορά όμως που έχω την ευκαιρία να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που από πιτσιρικάς, από την εποχή που πηγαίναμε στο σχολείο και στο δημοτικό, τον βλέπαμε, τον καμαρώναμε και ήταν κάτι σαν ίνδαλμα στα μάτια των παιδιών της εποχής του 75, 76, 77, 78. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ή αν μου επιτρέπετε ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στενά στην ΑΕΚ, ανήκει σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και ευρύτερα στον ελληνικό αθλητισμό, και μάλιστα αντιπροσωπεύει μια γενιά αθλητών οι οποίοι υπηρέτησαν το ποδόσφαιρο ως ιδέα και ως αθλητισμό και την ομάδα στην οποία έπαιξε ο καθένας, χωρίς να υπάρχει η βρωμιά, η ίντριγκα, η διαπλοκή, η παράγκα και όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν σήμερα. Ο οποίος είναι και αυτός αξής και ο οποίος... Αξής, αλλά ρε, και αλλά ρε, ρε. Τι κάνουμε τώρα, εγώ. Δεν θα πω πολλά λόγια. Τέτοιο πράγμα που ήρθαμε εδώ και στην Ελλάδα δεν το κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να το κάνουν. Όλη η Ελλάδα είναι το... Παρκάραν εκεί και αλλάζουν τώρα όλοι, δεν μπορείς να τους δεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αυτό το φοβάμαι, γιατί το ποδόσφαιρο μάλλον θα έχει προβλήματα πολλά. Αυτά μόνο. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίκτυα σφίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίκτυα σφίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Να ξέρετε ότι είναι τιμή μας ότι βρισκόμαστε στην Καβάλα. Εγώ λόγω συζύγου είμαι και μισός Καβαλιώτης. Από πού είσαι, από τις γυναίκες και στο χωριό? Έτσι ακριβώς. Και να ξέρετε ότι εμείς περάσαμε από τον αθλητισμό αφήνοντας πίσω παρακαταθήκη για τους νεότερους να υπηρετήσουν και αυτοί με τις καλύτερες συνθήκες και ιδέες τις δικές μας, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και τα αθλητικά ιδεώδη. Να δούμε την Καβάλα, γιατί είμαστε συχνοί επισκέπτες. Έχουμε δεσμούς άρρηκτους με την Καβάλα και είχα συνεννοηθεί και πήγαμε, κάναμε και μία ομιλία σε ένα γυμνάσιο, στο τρίτο γυμνάσιο της Καβάλας, για την ιστορία της ΑΕΚ, για την ιστορία του Μίμη Παπαϊωάννου και για μία δική μου παρουσίαση επάνω σε πρόληψη για τραυματισμούς σε νεαρούς αθλητές.